Νίκο, εσύ θα έλεγες ότι υπάρχουν ευχάριστες εξελίξεις ό,τι σε αφορά εδώ αυτή την εβδομάδα στο Power of Love. Εννοείται. Τώρα νιώθω υπερφορτισμένος, ας το πούμε έτσι. Τι είσαι? Υπερφορτισμένος. Υπερφορτισμένος από την εξέλιξη. Κάθε κύτταρο του σώματός μου είναι γεμάτο με ενέργεια. Υπερφορτώθηκε εξελικτικά δηλαδή το κύτταρο τώρα. Επικίνδυνα. Επικίνδυνα κιόλας. Και πού θα μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλεται αυτή η υπερφόρτωση δικτύου που έχεις πάθει? Δεν θα μπορεί, είμαι σίγουρος πως αυτό οφείλεται στην λίγο πιο κοντινή επαφή που είχα πριν με τη σωτηρία. Και αυτόν με αναστάτωσε πνευματικά, ας το πούμε έτσι, πιο ευγενικά. Μη μου λες. Ναι. Πνευματικά σε αναστάτωσε. Ακούς? Ακούω. Και αυτό... Ας πούμε, έχει και κάποια εμφανή αποτελέσματα πάνω σου. Το μαλλί μεγάλος εντί. Όχι, όχι. Δεν είσαι όπως ήσουν. Δεν είσαι όπως ήσουν. Δηλαδή, έχεις ρίξει τις άμυνες, κοιτάς χαμηλά, δεν είσαι πλέον με τον ίδιο τρόπο δεικτικός, δεν λες αυτά που έλεγες. Όχι, τα ίδια λέω. Θες να τα επαναλάβω? Εγώ έχω να τα ακούσω πάρα πολύ καιρό. Όχι, να μην τα επαναλάβεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ για καλό το λέω αυτό. Σωτηρία. Γεια! Yeah. Τι γίνεται? Όλα καλά. Το βλέπω. Για πες κάτι περισσότερο. Τι να πω, να ήρθαμε λίγο πιο κοντά με τον Νίκο. Ήρεμα. Δεν είναι αυτό και για σένα ένα βήμα μεγάλο, δεδομένου είναι ότι... Είναι πολύ μεγάλο βήμα τις προηγούμενες ημέρες ήσουν πολύ πιο μαζεμένη. Ναι. Δεν ήξερες, δεν πίστευες, δεν θα το τολμούσες. Διάφορα εγώ ρήματα είπα, θα μπορούσα σιγά, να πω. Εγώ σιγά σιγά να γνωρίσω τον άλλον, σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Αυτό. Και άμα υπάρχει κάποια όμορφη εξέλιξη, γιατί όχι. Πιστεύεις ότι οι χειρισμοί του Νίκου είναι σωστοί μέχρι στιγμής? Το πώς μου φέρεται. Ναι, εμένα μου φέρεται μια χαρά. Αλλά οι απόψεις δεν αλλάζουν, οπότε εκεί λίγο θα το χάσουμε, γιατί έχω κι εγώ ισχυρές απόψεις. Οπότε δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Για να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο που σας αφορά. Όχι. Γιατί γελάς? Δηλαδή, τέλος μου πρέπει να κοιτάξω στα μάτια σου σε μια καλή απόσταση. Και να σε δω πραγματικά. Ναι, και τι λες που με βλέπεις? Ενδιαφέρον. Ωραία τα νύχια μου. Ναι. Τι κοιτάς, τις τρίχες που έχω στα δάχτυλα? Κόλλησες με τις τρίχες. Τι είναι? Νομίζω θες. Τι θέλω? Πιάσε με, έχω υδρωμένη πλάτη. Θα σε πάρω. Κάνω χαρτάκι. Για το χαρακτήρα μου λέγαμε. Θες να ταυτιστεί ο κόσμος? Θέλω μαζί να ταυτιστεί, γιατί δεν είμαι ξέρεις η κοπέλα χαχαχαχουχου ή θα το παίξει καλή με όλες ή το οτιδήποτε. Είμαι straight, είμαι... Αλλά μια γυναίκα που θα ταυτιζόταν μαζί σου, τι χαρακτήρα θα βγάζει? Δυναμικότητα, αλλά πολύ ευαίσθητη μέσα. Ότι φοβάται πράγματα, ότι έχει πληγωθεί στο παρελθόν. Πρέπει να την ξυρίσω, ε. Δεν σ' αρέσει. Άσε εδώ. Να το δω, τι ντρέπεσαι, αφού είσαι περήφανη. Να, δέστες. Περήφανη είμαι για τις τρίχες μου, δες. Δες, είμαι πολύ περήφανη. Ναι, εσύ είσαι άτριχος. Για όνομα της Παναγίας, εγώ θέλω λίγο τρίχα στον άντρα, για όνομα. Τι θες να κάνουμε? Να αγκαλιαστούμε. Να είσαι τόσο μικρή. Και έχω περάσει πολλά, πίστεψέ μου. Αλήθεια. Τι λέω, αλήθεια ή όχι? Αλήθεια. Πρόβλημα. Μεγάλο. Πώς σου φάνηκε που είδες αυτές τις τρυφερές στιγμές που είσαι έτσι κοντά στον Νίκο, μετά πιο κοντά στον Νίκο και μετά πάρα πολύ κοντά στον Νίκο? Άβολο και ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Θα ήθελα να μου το εξηγήσεις αυτό που λες. Λοιπόν, έχει κάτι απόψεις που δεν ταιριάζουν σχεδόν με το 90% του πληθυσμού, οκ. Okay. Αλλά
όταν κάθεται και μου τα εξηγεί πώς τα εννοεί, βγάζουν νόημα. Γενικά, εμένα, μου φέρεται μια χαρά. Στη Νίκη που μίλησαν, είπε και η Νίκη, εντάξει, μπορώ να συμφωνήσω. Δεν ξέρω. Ενδιαφέρον μου φαίνεται όλο αυτό που γίνεται τώρα. Προσπαθώ να ρίξω κι εγώ τις άμυνές μου. Σιγά σιγά. Να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσπαθήσεις να ρίξεις άμυνες. Αυτό είναι άμα σου βγαίνει ή δεν σου βγαίνει, προφανώς. Κάτι σου προκαλεί ο Νίκος για να γίνεται αυτό. Δεν είπες ξαφνικά, ας πούμε, ότι και τώρα, την τρίτη εβδομάδα, τη δεύτερη μέρα, όχι, όχι, θα ρίξω τις άμυνες που είχα. Όχι, σιγά σιγά. Βρήκες μπροστά σου έναν άνθρωπο, έτυχε έναν ο Νίκος και άρχισες, ας πούμε, να δράς διαφορετικά, έτσι δεν είναι. Ναι, όχι, ο Νίκος μέρα με τη μέρα με κάνει να νιώθω καλά, όμορφα. Έτσι πέφτουν οι άμυνες μου. Πώς ήμουν στην αρχή, το πώς είμαι τώρα και καθώς το γνωρίζω, αυτό, ηρεμώ. Ναι, στην αρχή θα μπορούσα να πω ότι σου είναι ένα άγριο θηρίο. Τώρα έχεις πραγματικά μια πολύ διαφορετική συμπεριφορά. Τι είναι αυτό που έχει κάνει ο Νίκος, ας πούμε, και έχει καταφέρει να σε προσεγγίσει? Έχει κάτι στον τρόπο του που σου αρέσει ιδιαίτερα και ποιο είναι αυτό? Μ' αρέσει ο τρόπος που με πλησιάζει, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που με κοιτάει στα μάτια. Όλα αυτά, υπάρχει μια χημεία, θεωρώ, ανάμεσά μας. Υπάρχει μια χημεία. Αυτό. Μάλιστα. Την οποία εσύ, αυτή τη χημεία την οποία αναφέρει, σωτηρία Νίκο, ήταν κάτι το οποίο είχες δει από την αρχή ή σιγά σιγά και σένα σου προέκυψε? Όπως είπαμε και προηγουμένως με τη σωτηρία, κανένας από τους δυο μας δεν περίμενε πως σε κάποιον σύμπαν μπορούσαμε να έχουμε χημία εμείς οι δυο. Βέβαια ο Δήμος το είχε δει από ναι, τη μέρα δεύτερη, αλλά εντάξει τώρα. Ο προφήτης. Ναι. Προφήτης. Για πες, εσείς όμως δεν το είχατε δει. Πάρα πολλές φορές το μυαλό μας δεν μας αφήνει να δούμε κάτι που είναι προφανές. Και όπως εάν θυμάσαι καλά σου είπα για κόλαση είναι η παράδεισο. Ναι, ναι. Μέχρι τώρα πηγαίνουμε προς τον παράδεισο με λίγες φωτιές. Τι είναι αυτό που σου αρέσει τόσο πολύ στη σωτηρία? Τι την κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κορίτσια? Η αυτοεπίθεσή της και η ενέργειά της. Όταν σε κοιτάει στα μάτια δεν σπάζει το eye contact και αυτό σημαίνει πως... Πως τι? Ένας άνθρωπος πέρασε πολλά για να μπορεί να κρατάει eye contact με κάποιον άλλον άνθρωπο με ψηλή αυτοεπίθεση. Επειδή το ανέφερες τώρα και επειδή το άκουσα και στο βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, σωτηρία μου. Είσαι όντως πολύ μικρό κορίτσι σε ηλικία. Αφού το είπες, θα το πω κι εγώ. Έχεις πληγωθεί πάρα πολύ. Σε αισθάνομαι πολύ ταλαιπωρημένη και σκέφτομαι ένα τόσο μικρό κορίτσι σε ηλικία έχει περάσει τόσο πάρα πολλά, ενώ πάνω στο θέμα των σχέσεων. Γιατί οι άνθρωποι 22 χρονών μπορεί να έχουν περάσει τα πάνδυνα πραγματικά, αλλά σε άλλα επίπεδα. Όχι σε αυτό. Τι είναι αυτό, μπορείς να μας το περιγράψεις με έναν τρόπο που να σου βγαίνει έτσι αβίαστα, για να καταλάβουμε? Ναι. Αυτό που είπα, ερωτεύτηκα μία φορά και τα έδωσα όλα. Ό,τι είχα και δεν είχα. Συναισθήματα. Αφέθηκα πάρα πολύ. Και μετά πληγώθηκα. Τώρα με ποιον τρόπο πληγώθηκα δεν έχει σημασία, αλλά πληγώθηκα πολύ άσχημα. Έκανα να ξεπεράσω όλο αυτό το χωρισμό σχεδόν 4 χρόνια. Δηλαδή μου είχε μείνει. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος. Άρα αυτό συνέβη όταν ήσουν σε πολύ μικρή ηλικία. Ήμουνα, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ήμουνα. Σε μικρή ηλικία. Και έκτοτε θεωρείς αυτά τα 4 χρόνια ότι δεν μπορείς να ξαναεμπιστευτείς κάποιον άνθρωπο? Είναι τέτοιο το πλήγμα μέσα σου που σε κρατάει? Μπορώ να ξαναεμπιστευτώ, εμπιστεύομαι, αλλά πάντα κρατάω μία πισινή. Πάντα λέω θα μου τι κάνει. Οποιοςδήποτε και να είναι αυτός. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος που λέει ο λόγος, ο πιο έμπιστος. Αλλά για μένα λέω έχω τις επιφυλάξεις μου. Αυτό. Αυτό δεν είναι καθόλου, έτσι, θα έλεγα, κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Θεμητό το βρίσκω. Όταν κάποιος έχει περάσει κάτι, είναι καλό να μαθαίνει και από τα λάθη του και να προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του.
Ιδανικά θα ήταν καλύτερο να μπορούμε να τα ζούμε όλα στο maximum, αλλά πολλές φορές αυτό δεν είναι εφικτό, έτσι δεν είναι, ναι. Ή έστω από την αρχή. Αυτό τώρα το αίσθημα που έχεις και κουβαλάς, θεωρείς ότι ο Νίκος μπορεί να σου πάρει από πάνω σου το βάρος? Θέλει πολύ προσπάθεια και να κάτσει κάποιος να ασχοληθεί. Πολύ. Αλλά πιστεύω, ναι. Εσύ, Νίκο, έχεις τη διάθεση να παίξεις και αυτό το ρόλο ενός ανθρώπου, δηλαδή, που θα βοηθήσει τη Σωτηρία να ξεπεράσει ένα μεγάλο αποθυμένο, μία μεγάλη πληγή, έναν άλλον άντρα? Η διάθεση πάντα υπάρχει. Πιστεύω πως μπορώ, αλλά θα θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Πάντα λέω πως το τραύμα χτίζει το χαρακτήρα ενός άντρα, ενώ σε μια γυναίκα είτε την κλειδώνει ή ακόμα χειρότερα μπορεί να την καταστρέψει πραγματικά έναν τραύμα. Στην περίπτωση της Σωτηρίας δεν την καταστρέψε, την κλείδωσε. Για να ξεκλειδώσει σε τέτοια περίπτωση είναι υπερβολικά δύσκολο.